Ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μία έτσι η εκπομπή έχει μόλις ήδη ξεκινήσει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό. Άλλη μία ώρα και για την ακρίβεια 55 πρώτα λεπτά. Κοιτάς πάλι τη γράφη. Αλλά να ξέρεις ότι γράφει δεν ξεγράφει, εκτός αν φύγει η μπλούζα ή καεί ή πληθεί πολλές φορές. Ή εν πάση περιπτώσει. Τι γράφει αλήθεια, γιατί εγώ ξέρεις όταν βλέπω ένα ρούχο. Α, special. Recruiter. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, τι είναι τώρα. Αυτό τώρα, συγγνώμη. Αυτό είναι του στρατού. Με θυμήθηκα τα στρατοϊκά μου χρόνια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Βέβαια. Τι σημαίνει. Όχι αυτό που γράφει, παιδί μου. Όχι αυτό που γράφει. Αυτό είναι αυτό που φορούσαμε στο στρατό που έλεγε πότε μπήκαμε, τι σειρά. Γιατί το φορούσατε στο στρατό, εγώ που κάνει φαντάρους, ξέρω. Ναι. Και τουλάχιστον αν δεν έχει κάνει φαντάρους, έχουν κάνει τόση άλλη γύρω μα. Αυτό ακριβώς. Που έχει τρυφή. Καταπληκτικό είναι, πάρα πολύ ωραίο. Τι ωραία τα κίνικη, αυτά τα κίνικη είναι δηλαδή. Πολύ ωραίο είναι. Και αυτό το οποίο εντάξει τώρα δεν φαίνεται, είναι λίγο κρυμμένο, αλλά έχει ένα πολύ περίεργο σχέδιο. Είναι κοντό εδώ μακρύ. Άμα κάνει κάτι να το βγάλω λίγο να το απλώσω στο τηλεθεατή. Να το δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, δεν μου απάντησε όμω. Θα σου πω αυτό. Αυτό το φορούσαν είναι σαν ταυτότητα. Ταυτότητα είναι, αλλά γιατί τη φορούσαν ξανά. Για να μην χαθούν, ρε παιδί μου, να ξέρουν ποιο είναι. Γιατί το φορούσαν. Δεν μου το είπε αυτό μηναγό. Θες να ταράξω εδώ στο λαό. Όχι, πες μου. Γιατί στον πόλεμο υποτίθεται ότι άμα γινόταν κάτι. Αυτό λέω. Έπρεπε να το βάλω. Υποτίθεται ότι είναι η νεκροταυτότητά σου για να καταλάβεις. Αυτό λέω, για να μην καταλάβουν ποιος είναι. Ένα άλλο, όχι άμα χαθείς. Εντάξει. Άμα χαθείς ζωντανός, θα το πεις μόνος σου. Αυτό είναι το νόημα της ταυτότητας, είναι του να ξέρεις ποιος είναι όταν δεν μπορείς να μάθεις από άλλα στοιχεία. Έλα, σε ρωτήσω κι άλλα. Βέβαια, να σου πω και κάτι. Τι ναυτικά, καλέ, αφού στρατό είμαστε. Ναυτικά θα σε ρωτήσω κι άλλα, αλλά και δεν είναι τη εβδομάδα. Αυτή θα σε ρωτήσω. Και οι ναύτες στο ναυτικό, γιατί η στολή του έχει πάνω εδώ ένα design με σκηνή πολύ όμορφο κτλ. Γιατί έχουν να κάνουν με θάλασσα. Δεν είναι το σκηνή του καραβιού, για κάποιο λόγο το έχουνε. Για ποιο λόγο. Και καλά για να του. Γάλο, για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Γιατί όταν θα φτάνανε απέναντι, υποτίθεται στου εχθρού και οι εχθροί θα πρέπει να του αναγκάσουν, να ξαναγκάσουν να ομολογήσουν ή να πούν το οτιδήποτε πληροφορία, τραβούσαν το σκηνή και αυτοκτονούσαν μόνοι του. Εσύ πήγε εθελοντή, μαγκά. Πήγε εθελοντή, μαγκάκι. Κάνα μαγκάι μου. Εντάξει. Τι ήθελα να σα πω τώρα. Εγώ όμω τώρα που λε για το θέμα. Πολεμικό, στρατολογικό κτλ. Mm-hmm. Με παραπέμπεις και σας ευχαριστώ συνειρμικά σε ένα πάρα πολύ ωραίο δωμάτιο που πριν από λίγες μέρες σε μπήκα και έπαιξα που μου θύμισε λίγο πολεμική εποχή τηλέγραφο, κωδικούς και πράγματα και πέρασα καταπληκτικά. Στρατολόγησαν εκεί λοιπόν. Κανονικότατα και πέρασα και μοναδικά. Η νέα μόδα έτσι θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ όμορφο παιχνίδι αλλά εκπαιδευτικό. Μετά θα περάσουμε σε ένα πολύ ωραίο βίντεο και θα κλείσουμε με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου που έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα για σήμερα. Αυτή είναι η πολύ ωραία εκπομπή μας για τη σημερινή ημέρα. Πριν όπως από λίγο μέρα. Καιρό λοιπόν, σαφώς, πριν από λίγο καιρό, διάβαζα πάρα πολύ καιρό στο ίντερνετ, εδώ και μήνες, για όλα αυτά τα reality παιχνίδια, μπας περιπτώσει, τα παιχνίδια που στην ουσία πρέπει να δουλέψει και το σώμα και ο χρόνος να το τρέξει και η συνεργασία και το μυαλό. Και ότι με όλα αυτά, εκτός ότι περνάς υπέροχα, ακονίζεις και το μυαλό σου. Βεβαίως. Δεν ήμουν και πάρα πολύ ένθερμος, πρέπει να σου πω, γιατί ξέρεις κάτι τι που έχετε σαν μόδα. Εγώ λίγο το βλέπω κάπως διστακτικά, γιατί η μόδα είναι θα περάσει. Μέχρι που μία πρόσκληση πολύ ιδιαίτερη από έναν μοναδικό χώρο πραγματικά στο Ψηρή με έκανε να πω ότι ναι, δεν μου έφτασε που έπαιξα μόνο ένα δωμάτιο. Είναι και εκείνη την ημέρα εμπειρία. Σαφώς και θέλω να παίξω και στα 5 δωμάτια γιατί αργότερα θα επεκταθούμε και θα κάνουμε και άλλα. Create Escape λοιπόν, ένας χώρος μοναδικός. Ο κύριος Θανάσης Κωνσταντόπουλος είναι εδώ κοντά μας. Και βεβαίως είναι ο άνθρωπος που θα σε καλωσορίσει στο Create Escape, θα σε ξεναγήσει και θα σου ευχηθεί να περάσεις καταπληκτικά. Και αυτό έκανε και με εμάς. Λοιπόν, που σημαίνει ότι τι έχουμε, δωμάτια... Είναι δωμάτια απόδρασης, ουσιαστικά είναι κάποιοι χώροι ειδικά διαμορφωμένοι, όπου ομάδες 2-6 ατόμων μπαίνουν μέσα και θα πρέπει μέσα σε μία ώρα να λύσουν μια σειρά από γρίφους που είναι κρυμμένοι μέσα στο δωμάτιο με σκοπό να αποδράσουν από αυτό. Πάμε λίγο, εγώ θέλω να το πιάσουμε. Καταρχήν να πούμε πού βρίσκεται το Create Escape. Το Great Escape βρίσκεται Ψηρή, δεδομένου του 12. Είναι πολύ κοντά και στο μετρό Μοναστηράκι και στο σαφώς. Θυσίο. Είναι από 5 λεπτά είναι από τη γωνία από το εκκλησάκι που το μετρό. Είναι εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ. Και δίπλα σέβεται και πάρκινγκ κατά χίλια που έχετε με το αυτοκίνητο. Θέλω να πω ότι
από τους τηλεθεατές που θα στείλουν τώρα μήνυμα και μέχρι το τέλος της εκπομπής από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα μπει από όλη την Ελλάδα, θα χτυπήσει όλος από την Κρήτη. Όχι, αλλά άμα το κερδίσει κάποιος από την Κρήτη, μπορεί να το δανείσει σε ένα ζευγάρι ή σε ένα φίλο κτλ. Που είναι στην Αθήνα. Και να πάνε από εδώ. Αλλά και αν έρθει κάποιος. Σαφώς για βόλτα να πάνε να παίξουν. Σαφώς από όλη την Ελλάδα. Μη μου πει papakiahoo.gr. 10 σούπερ τυχεροί από εσά θα πάνε τελώς δωρεάν να παίξετε σε οποιοδήποτε δωμάτιο θέλετε εσείς στο Great Escape. Πάμε λίγο. Να σου πω και κάτι άλλο. Αν δούμε ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση και από κάποια επαρχία, γιατί να μην ανοίξουμε και εκεί. Ναι. Ούτως ή άλλως έχει ανοίξει Καλαμάτα. Έχει πάει Καλαμάτα. Φιλιά στην Πελοπόννησο όλοι. Έτσι. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία που ανοίγουμε Θεσσαλονίκη. Α, δεν το συζητάμε, άρα είδες πολύ καλά όχι, κάνουμε. Όχι, τα βλέπεις. Εγώ τα βλέπω. Έτσι, πάμε λίγο να πούμε, Θανάση, για τον κόσμο. Μέχρι να μπει, θα δούμε και ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, να καταλάβουμε λίγο και με ήχο και εικόνα λίγο τι γίνεται. Πάμε λίγο να μπούμε στη φιλοσοφία. Πότε στην Ελλάδα μαθαίνουμε για τα παιχνίδια απόδρασης, πότε ανοίγει το πρώτο, πότε έρχεται η φιλοσοφία. Και τι ήταν αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον και το φέραμε εδώ. Και από πού προήλθε, τι πετυχαίνουμε μέσα από αυτό. Ωραία. Ουσιαστικά το πρώτο δωμάτιο απόδρασης. Ήρθε πριν από 2,5 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αμέσως κέντρισε το ενδιαφέρον του κοινού. Τότε είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι το οποίο και βοηθάει στην συνεργασία της παρέας. Δηλαδή κάνουμε κάτι σαν παρέα καινούργιο, όχι απλά να πάμε για ένα καφέ και να κουβεντιάσουμε, mm-hmm. το οποίο τη δένει την παρέα. Αυτό ακριβώς. Είναι αυτό κάτι είναι το οποίο ζωντανεύει και πολλές κινηματογραφικές ταινίες στην πραγματικότητα και πολλά video games. Mm-hmm. Άρα ο κάθε παίχτης. Εγώ έτσι το γνώρισα πριν πολλά χρόνια. Ακριβώς. Πριν από 2,5. Ο κάθε παίχτης νιώθει ότι είναι και ηθοποιός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ότι παίζει σε ένα σενάριο. Γιατί όταν το μάτι έχουν. Ακριβώς. Συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένο σενάριο, συγκεκριμένα αποστολή που θα πρέπει να επιλύσουν. Σύν του ότι ξαναζωντανεύει σε πραγματικό χρόνο και πραγματικές συνθήκες τα video games που τότε έχουν συνεργάσει σαν παιδί. Σωστά. Αυτό. Άρα αυτό έχετε σαν ιδέα. ένα λεπτό για να ολοκληρώσω, mm-hmm. συγγνώμη. Έχετε λοιπόν σαν ιδέα πριν από 2,5 χρόνια, όπου ο πρώτος χώρος που άνοιξε είχε ένα δωμάτιο απόδρασης. Είχε 5 δωμάτια απόδρασης. 5 δωμάτια. Και ήταν πίσω από το χείλη. Με το που έβγαινε σε το ένα, σε πήγαινε στο άλλο και πήγαινε και πήγαινε. Όχι, όχι. Είχε 5 διαφορετικά stories, 5 διαφορετικά σενάρια. Δεν μπορείς να πεις από το ένα και στο άλλο, είναι διαφορετικά πράγματα. Ο κάθε χώρος έχει υποχώρους ούτως ή άλλως. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ εγώ, ότι υπάρχει υποχώρους. Ναι, σαφώς. Και αυτό επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, έχοντας ανοίξει πάρα πολλά δωμάτια σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. Πού στον κόσμο άνοιξε πρώτη φορά, ξέρουμε. Τα πρώτα δωμάτια ήταν Αμερική Silicon Valley, όπου προγραμματιστές θέλουν να φτιάξουν ένα προσωμιωτή σε πραγματικό χώρο. Και επίσης η Ιαπωνία, όπου για ανάγκες team building μεγάλων εταιριών δημιουργήθηκε ένα δωμάτιο τέτοιο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα από την Ιαπωνία ουσιαστικά επεκτάθηκε. Στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και από εκεί πέρασε στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη. Εγώ αυτό το έπαιζα παιδιά στο κινητό μου πριν. Ναι, μου το είπε την ημέρα που ερχόμασταν, που ήταν άρρωστη η Εύη. Πραγματικά, 4,5 χρόνια πριν, μπορεί και 5, υπάρχει στο κινητό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το οποίο. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Απλά είναι πολύ διαφορετικό να το κινητό από να είσαι ο ίδιος. Γιατί κοίταξε, κατά ψέματα μέσα από το κινητό έχει την οθόνη πανοραμικά και μπορεί να δει και να εντοπίσει λίγο πιο εύκολα και πατά πάνω στην οθόνη, βλέπει πιο χρησιμεύει, πιο δεν χρησιμεύει. Ενώ όταν είσαι στο χώρο, δεν ξέρει ποια είναι χρήσιμα πράγματα και ποια δεν είναι χρήσιμα. Οπότε πρέπει να ψάξει, να δουλέψει. Ναι, ακριβώς. Και το καλό στην υπόθεση, παιδιά, πέρα από αυτό πολύ σωστά είπατε, ότι η παρέα έρχεται κοντά. Ακόμα και μπορεί στην παρέα να είναι κάποιο που δεν πολύ ταιριάζει και όταν μιλάτε να μην τα βρίσκεται ποτέ ή να ο ένα δεν πειράζει ναι, του άλλου. Βεβαίως. Εκεί καταλαβαίνουμε αναγκαστικά και ίσως ερχόμαστε όλοι κοντά μαζί. Και βλέπουμε καμιά φορά του άλλου τελικά πρέπει να τον αφήνουμε και να μιλάει. Κάποιο δίκιο θα έχει σε κάτι ενδεχομένω. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ακονίζει πάρα πολύ το μυαλό, πραγματικά, τη μνήμη και την παρατηρητικότητά σου. Ισχύει. Εγώ σωστά. Δηλαδή που πραγματικά θεωρούμε από του έξυπνου, δεν το λέω τώρα. Ζωή να έχει. Μου πέσει στο Θανάση. Θεωρούμε από του πολύ intelligent τύπους. Παρόλα αυτά, ιντριγκαρίστηκα και μπλόκαρα την ώρα που μας είπε άντε καλή πτυχία που ξεκινήσαμε από τον προθάλαμο με ένα τηλέφωνο μόνο και ένα που έβλεπες για να ανοίξουμε τη βασική πόρτα. Και λέω εδώ θα μείνουμε, μέσα δεν θα μπούμε. Εδώ θα μείνουμε στον προθάλαμο και θα έρθει να μας πάρει μετά ο Θανάσης από τον προθάλαμο. Λοιπόν, είναι το άγχος και το στρες που νιώθεις. Τι θέλει να πει τώρα το τηλέφωνο αυτό. Ουσιαστικά είναι και ο χρόνος ο οποίος κοιτάει. Το οποίο σε πιέζει πάρα πολύ. Ναι, είναι για μία ώρα. Είναι μία ώρα. Οπότε εσύ βλέπεις σε μία οθόνη το χρονόμετρο να μετράει αντίστροφα
Και αυτό από μόνο του δημιουργεί μια πίεση χρόνου, μια, ένα άγχος, μια ένταση. Να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Δηλαδή, έχουμε μία ώρα για να επιλύσουμε τον γρίφο που βρίσκεται στον πρώτο θάλαμο. Όχι, σε όλους, μέχρι να βγει. Είναι μια σειρά από γρίφους. Όταν δίνουμε τον πρώτο γρίφο, μας δίνει ένα στοιχείο που μας παραπέμπει στον επόμενο γρίφο. Οπότε υπάρχει μια συνέχεια στους γρίφους. Είναι μια αλληλουχία λοιπόν γρίφων που πρέπει να λύσουμε χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα του χώρου, το μυαλό μας, τη συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα, την παρατηρητικότητα. Έτσι. Με σκοπό να αποδράσουμε στο τέλος. Δηλαδή, δεν θέλω τώρα να πω για τα δωμάτια, γιατί στο ένα έχουμε παίξει, αλλά για παράδειγμα, να πάσουμε για το σκηνικό, ότι μπορεί βλέποντας τα δύο αυτά δεντράκια, έχουν τρία κακτάκια πάνω, εντάξει, να υπάρχει κάπου, δανείζομαι τώρα, ένα άλλο τέταρτο που να μην είναι έτσι και να πρέπει να συνδυάσεις ότι 3 και 3, 6 και 2, ας πούμε, 8, ότι αυτό το 8 είναι ένας αριθμός. Πού δεν πάει το μυαλό σου. Πρέπει δηλαδή να κοιτάς τα πάντα. Ναι, πρέπει να βάλει να κοιτάς τα πάντα. Βέβαια, να πω ότι το Great Escape, που το θεωρώ από τα, από τα πλέον εξειδικευμένα σαν χώρους, πραγματικά πέρασε υπερόχα, που και εγώ είμαι ένας δύσκολος πελάτης, το ξέρεις αυτό. Στα παιχνίδια αυτού του τύπου, σε άλλα παιχνίδια είσαι πολύ καλός. Που είμαι πολύ καλός, ναι, βεβαίως. Και σε αυτά ήμουν πολύ καλός. Πες απ' έξω. Ισχύει. Ήμουνα καλός. Αν και είχα και την τρέλα μου και δεν ήθελα να. Συγγνώμη, εσύ βλέπεις με κάμερα μέσα τον κόσμο. Ναι, παρακολουθούμε την ομάδα. Βλέπουν όλη την ομάδα. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού παρεμβαίνουμε με κάποιες βοήθειες. Όταν δηλαδή. Έχουμε το δικαίωμα αυτό να βοηθηθούμε. Και να το ζητήσεις, αλλά και όταν βλέπει. Δηλαδή κάποια στιγμή ήμασταν εδώ και το κοιτάζαμε και το παρατούσαμε και φεύγαμε. Και έλεγε αυτό που κοιτάζατε. Κάτι θέλει να σα πει ξαναπηγαίνετε. Και το πιάναμε πιο εξονυχιστικά. Σε βλέπουν από τα πάντα. Εν τω μεταξύ, επειδή εμένα με βλέπανε, δεν ήμουνα και ο εαυτός μου ακριβώς. Τώρα που θα πάω, θα δουν τον πραγματικό εαυτό. Τώρα θα πάμε στη σειρά του. Καλά, εκεί θα δουν τα πάντα. Βάλτε και καλά, εγώ θα σας βγάλω στο τέταρτο. Τι. Λοιπόν, έλα. Και θα το δείξω και απόσπασμα. Σίγουρα. Λοιπόν, θα μπορείς να μας καταγράψεις κιόλας. Αν δεν βγούμε στο τέταρτο, θα γίνουμε ρόμπα. Θα μπορούμε. Να πω ότι υπάρχουν 5 διαφορετικά δωμάτια που το κάθε ένα έχει μία άλλη φιλοσοφία. Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχουν τα πιο δύσκολα, τα πιο δραστηριακά, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Δηλαδή, σε κάποια ακονίζεις πολύ το μυαλό, την παρατηρητικότητα, αλλά και σε κάποια πολύ ίσως το σώμα και, και τις δοκιμασίες. Ουσιαστικά, επειδή υπάρχουν διαφορετικοί τύποι παιχτών. Πρέπει και τα δωμάτια να καλύπτουν όλο το φάσμα των παιχτών. Άρα, έχουμε δηλαδή δωμάτια τα οποία είναι ιδανικά για αρχάριες ομάδες, όχι να το παίξετε εσείς. Mm-hmm. Εμείς μας πήγατε στο δύσκολο. Ναι, πήγατε στο δύσκολο δωμάτιο, έτσι ώστε να μπαίνουν πιο ομαλά στη φιλοσοφία του παιχνιδιού. Mm-hmm. Δεδομένου ότι πρώτη φορά που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρεις πώς πρέπει να σκεφτείς μέσα σε αυτό. Άρα, καλό θα είναι να τους δούμε ομαλά. Ακριβώς. Ναι, υπάρχουν δωμάτια που είναι πολύ διαδραστικά, άρα κάνεις πάρα πολλά πράγματα σε συνεργασία και με στοιχεία δράσης μέσα. Τρέχεις, έχουν πιο πολύ μεγάλη ένταση. Και υπάρχουν και δωμάτια που είναι καθαρά σκέψη. Άρα κάθεσαι, παράδειγμα, σε ένα τοίχο και παρατηρείς κάποια αντικείμενα που είχε πάνω και προσπαθείς να δεις τι πρέπει δηλαδή να συνέλθουν. Ναι. Είναι φοβερό. Δηλαδή. Άρα το επιλέγετε εσύ, το κοινό το ίδιο επιλέγει. Ναι, εμείς ενημερώνουμε στο κοινό τι ακριβώς περιλαμβάνει το κάθε δωμάτιο. Οπότε με βάση το τι αρέσει στο κάθε κοινό, το διαφορετικό, επιλέγει. Είναι δηλαδή φοβερό, να σου πω τώρα για έτσι που έχω εντρυφήσει, να ανάβει ξαφνικά κάπου ένα φως και να πεις τώρα αυτό το φως δείχνει έναν τοίχο. Δηλαδή, πώς ανάβει αυτό το φως και κοιτάει απέναντι και βλέπεις, δεν βλέπεις τίποτα. Η σκιά που μπορεί να δημιουργήσει το φως. Μπράβο, και που δεν τη δίνει κανένας σημασία γιατί χτυπάει σε αυτή τη γωνία. Δεν το κοιτάς, ανοίγεις μια πόρτα, ανοίγει ένα φως. Λες, είναι λίγο φαντασμαγορικό, δηλαδή είναι λίγο εφέ. Πρέπει να κάτσεις να δεις πού δείχνει το φως, τι δείχνει. Έτσι. Ακολούθησε το ακριβώς. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ και επειδή έχεις την πίεση του χρόνου, ακριβώς, εκεί είναι που σ' αγχώνει. Εκεί μπλοκάρεις, αν μπλοκάρεις. Απλά και το κάθε δωμάτιο έχει και σαν σκοπό να σε ταξιδέψει σε ένα άλλο περιβάλλον. Εγώ σε ποιο είχα μπει καλά, δεν το είπα στρατολογικό, δεν με βάλει ναι, λίγο σε πόλεμο. Στη κατάσταση. Λίστα του Σίντλερ που είναι βασισμένο στην ομώνυμη ταινία. Το οποίο στη λίστα του Σίντλερ. Ακριβώς. Εκεί μπήκα. Α, πολύ ωραίο αυτό να το παίξει με άλλη παρέα. Ή θα μα παίξω εγώ να σε βοηθάω. Ακριβώς, μπορεί να είναι και αυτό. Το οποίο μας παραπέμπει σε μια άλλη εποχή του 40, σε ένα πολεμικό καταφύγιο γραφείο του Όσκαρ Σίντλερ. Είχε μέσα κατακόμβη που κλειστήκαμε με την κορυφήνα και νομίζαμε, λέμε, δεν θα ξαναβγούμε και φοβόμαστε να κλείσουμε την πόρτα να κλειστούμε. Αλλά αν δεν την κλείσεις να κλειστείς την κατακόμβη. Απλά μιλάμε πολλά στοιχεία του δωματίου. Ναι, δεν μπορείς να συνεχίσεις. Όχι, γι' αυτό ξέρω, ναι. Άρα, όταν βλέπεις λοιπόν μια κατακόμβη, πρέπει να έχεις και λίγο θάρρος. Λες, πρέπει να κλειστώ. Για να ανοίγει, κάτι θέλει να πει εδώ πέρα. Ή για να υπάρχει κάτι. Ή για να υπάρχει. Δηλαδή, είναι ένα δωμάτιο. Αν έχει ένα σκηνή και πρέπει να κρεμαστεί, ή μην το κάνεις. Βασικά κάτι άλλο θα θέλει να πει. Ναι, όχι αυτό. Όχι. Αλλά πάντως να πω ότι έχεις ένα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Πραγματικά αυτό είναι να το τονίσουμε. Που ούτε στο δίνουν όλο
πάρε να έχεις έτσι να πεις, άντε το έβγαλε το δωμάτιο. Ούτε όμως σε αφήνουν, δηλαδή ξέρουν ακριβώς, σε αφήνουν να παιδευτείς και όταν δουν ότι είναι κρίμα να μην βλέπεις το τιμόνι, ενώ είναι το τιμόνι, τότε θα σου δώσουν. Και πάλι δεν σου λένε, ξέρεις, το τιμόνι ήταν η λύση. Σου λένε, ξανακοίταξε το, ρε παιδί μου. Ελευθερία. Ναι, ουσιαστικά εμείς σαν φιλοσοφία έχουμε ότι θα πρέπει η ομάδα να σας αφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο να βρει το στοιχείο μόνη της. Σαφώς. Όταν μπλοκάρει για τα καλά ναι. Και τα νέα χρόνια. Αν στάξεις. Κρίνουμε όμως ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος ή ότι απομακρύνεται πολύ από το στοιχείο και δεν δίνει καμία σημασία σε αυτό το στοιχείο, στοιχείο ναι. Τότε θα δώσουμε μια κατευθυντήρια γραμμή, όχι στο πιάτο έτοιμο τη Δύση. Ουσιαστικά για να μπορέσουν. Μια σχετική βοήθεια. Ακριβώς. Που να σε παραπέμψει να πας προς τα εκεί. Αυτό. Άρα λοιπόν. Ουσιαστικά με αυτό που μου λέτε, παιδιά, αφού είναι μία ώρα, είτε έτσι είτε αλλιώς τη μία ώρα ανοίγει η πόρτα, είτε την ανοίξατε γιατί ακριβώς, την βρήκαν ακριβώς. Τα παιδιά, είτε γιατί την βρήκατε, δεν μπορείτε να την ανοίξετε μόνο σας, σημαίνει ότι διαθέτεις μία ώρα για να καταφέρεις να βγάλεις εις πέρας την αποστολή. Και σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να έρθω όποτε θέλω, να κλείσω ραντεβού λοιπόν. Όχι, είναι έτσι κι αλλιώς με ραντεβού από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το κάθε δωμάτιο έχει το ραντεβού του. Μπορεί να θέλω να πάω να παίξω στις 9 σε αυτό και να μου πει το έχω μόνο 11 κενό. Δεν πας όποτε θέλεις και μπαίνεις. Δεν είναι παιδική χαρά. Σημαντικό. Να το πούμε. Και είναι σημαντικό ειδικά για συγκεκριμένες ώρες, άμα θέλει μια ομάδα να παίξει, θα πρέπει 2-3 μέρες πιο πριν να κάνει την κράτηση για να είναι σίγουρο ότι θα παίξει την ώρα που. Επίσης, για να βγει και το πρόγραμμα. Επίσης, θέλω να πω, έτσι όπως μου το λες, καταλαβαίνω ότι και εγώ θα το έκανα δηλαδή. Όχι την πρώτη φορά που ήταν και η γνωριμία μας και λίγο μας βοηθήσετε, λίγο παραπάνω πιθανόν. Αλλά θα μπορούσες κάλλιστα να πας σε ένα μέρος, να παίξεις σε ένα δωμάτιο, να φτάσεις μέχρι τη μέση, στο ένα χώρο και να έχεις άλλα δύο, μπορώ να ζητήσω και φαντάζομαι εκεί να ξανάρθω, να πω θα το τελειώσω. Όταν βγούμε δηλαδή, τους λες να σου πω εκεί κρυβόταν εκεί και αυτό δεν τους λες τίποτα. Εμείς ουσιαστικά όταν η ομάδα δεν καταφέρει να αποδράσει, τους δίνουμε τη όλη τη λύση. Απλά υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες από μόνες τους μας το ζητάνε να μην τους το δείξουμε. Α, μπράβο, για να το συνεχίσουν από εκεί. Ναι. Εγώ θα το έκανα. Να το συνεχίσω ακριβώς. Από το μεσαίο, όχι. Όχι, από την αρχή, αλλά τα θυμάσαι, ναι, προχωράς μέχρι το σημείο που έχεις φτάσει και το συνεχίζεις. Και είναι αυτό είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, πολύ σπάνια μια ομάδα θα το ζητήσει αυτό το πράγμα. Θέλουν, έχουν την αγωνία, την περιέργεια να το μάθουν επί τόπου ακριβώς τι γίνεται. Δεν δίνεται δηλαδή για το σπίτι εργασία. Όχι. Όχι. Homework όχι. Όχι. Δεν έχει homework. Γιατί αν μου το έδινε, α πούμε, δεν το τσέκανε, δεν το ψάξω, δεν το δω. Όχι. Μπορεί βέβαια να πάρει εργασία για το σπίτι γενικού περιεχομένου. Εγώ να πάρω να δώσω. Εγώ. Να πάρει εργασία. Απλά πολλέ φορέ, επειδή άμα είναι 4-5-6 άτομα η ομάδα, θα λύσει κάποιο κάτι που άλλο δεν το έχει δει. Γιατί κοιτούσε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Οπότε πολύ συχνά βλέπουμε το φαινόμενο μετά τα παιχνίδια, οι ομάδες θα πηγαίνουν για ένα καφέ και να κουβεντιάζουν όλη τη ροή του παιχνιδιού. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει πώς ακριβώς λύθηκε κάτι. Σαφώς. Άρα υπάρχει ένα ψηλό homework ούτως ή άλλως. Υπάρχει και ένα σκευγάκι. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, εγώ το βρήκα. Δεν το βρήκε εσύ, εγώ σε έτσι. Όχι, αγάπη μου, εγώ. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θέλω να πω ότι είναι καιρός πλέον από το να πάμε για έναν καφέ. Από το να βγούμε σε μια καφετέρια πάλι και να πούμε τα ίδια. Έτσι. Αυτή τη μία ώρα που πάτε και αγαδιάζετε στους καφέδες, να δουλέψουμε λίγο το μυαλό μας, να περάσουμε καλά. Να σας πω ότι είναι μια εμπειρία πολύ όμορφη που φέρνει τις παρέες πιο κοντά. Εμείς από ό,τι είδες, κάναμε και πλάκα. Μας φύγανε και κάποιες λέξεις, ξέρεις, της Κωνσταντίνας, ωραίες. Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Έχετε ακούσει, ουσιαστικά, φαντάζομαι, τα πάντινα ναι, εκεί. Και πάρα πολλά πράγματα και πολύ και χιουμοριστικό. Έχουμε το δει. Ναι, ότι κρατάτε κρυφά, όμως. Και πρόταση γάμου. Αλήθεια. Αλήθεια. Πελάκα μου κάνει. Είχαν έρθει πριν το παιχνίδι το άντρας με το κουμπάρο. Μας έφερε το δαχτυλίδι. Το οποίο το κρύψαμε μέσα στο δωμάτιο. Στο τελείωμα. Τι τέλειο, παιδιά. Α, σε κάποιο σημείο. Ναι, σε κάποιο σημείο. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βρέθηκε το δαχτυλίδι και έγινε πρόταση γάμου. Παιδιά, ανατρίχιασα! Λοιπόν, όταν θα κόβει την Εύη, σου φέρω κάτι να το κρύψεις, να το βρει. Έτσι να μου κάνεις πρώτη θα δεις τι ωραίο δώρο, θα σου κρύψω. Πολύ ωραίο δώρο. Και εκεί θα είναι και όλος ο γρίφος. Άμα το βρεις αυτό, έχεις βρει τα πάντα. Γιατί γελάς. Πολύ στα πάντα, ναι. Λοιπόν. Πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θέλω να πω, Great Escape στο Ψηρή. Ένας πολυχώρος καταπληκτικός, παιχνίδια αποδράσεων. Μη μου πεις παπάκια.gr, ακόμα μέχρι τέλος εκπομπής προλαβαίνετε.
10 τηλεθεατές θα κερδίσουν και θα μιλήσουν με τον Θανάση. Ναι, και θα πάνε να παίξουν από εμάς. Βέβαια, πρέπει να πω μέσα και από το site σας, που ήρθαν φίλοι και μετά που το μάθανε από τη φωτογραφία, ήρθαν μόνοι τους και μου λέει πήγαμε, ότι επειδή ο κόσμος ξέρει το ακούει ως κάτι μοναδικό, ότι πραγματικά πολλές φορές όταν κλείσεις 2 άτομα ή 4 ή 6, αλλάζει και η τιμή. Είναι όσο πάνε 5 άτομα, θα τολμήσω να το πω, για ένα καφέ. Τρόπος του λέγει και περνάνε καταπληκτικά μια ώρα και έχουν και κάτι δημιουργικό. Ο κόσμος δηλαδή μην το φοβάται. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό και φτηνό για το, για το θέαμα, αν το θέλεις, αλλά και για τη διαδικασία που τους παρέχεται. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχετε στο script σας, τέλος πάντων στα σχέδιά σας, στο να δημιουργηθούν και πιο φαντασμαγωρικά δωμάτια. Ναι, αυτή τη στιγμή σε καινούριο χώρο. Όχι, άκου, σε καινούριο χώρο στην Κηφισιά. Είναι στη διαδικασία η δημιουργία ενός δωματίου, το οποίο θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια της μιας ώρας. Θα είναι ή τρίωρο ή δίωρο. Wow. Και θα έχει μέσα και ζωντανά στοιχεία. Μάλιστα. Oh, πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται. Ναι, θα είναι λίγο πιο σκέρι. Κάποιος μου είχε πει στο παλιά, όταν έπαιζα πολύ στο παιχνίδι, ήμουν πολύ πορωμένη, συγγνώμη για την έκφραση. Παιδιά, τα λέει, έκανε ώρες και ξύπναγα στον ύπνο μου σκεπτόμενο ότι λες, ήταν εκεί. Και ξύπναγα να μπω να δω. Δεν σου κάνω πλάκα, μου λέμε ότι έχει πάθει παράκλωση. Σοβαρά. Και ξύπναγα μέσα από τον ύπνο μου και το έκανα. Είχα λοιπόν μιλήσει τότε, μου είχαν πει για το εξωτερικό που είχε ανοίξει, όμως τότε δεν υπήρχε χρόνος που θα ανοίγει η πόρτα μόνη της, ότι έπρεπε να κάτσεις εκεί μέχρι να το λύσεις. Και κάποιοι λοιπόν θέλανε πανικούς και μετά τους βγάζανε. Βέβαια έχει και το κουμπάκι άμεσα ανάγκης. Ναι, μα υπάρχει κάποιος παίκτης ο οποίος έχει πρόβλημα ξυφοβίας ή συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, δουλειά, οικογενειακό, οτιδήποτε, και θα πρέπει να φύγει από το δωμάτιο πηγόντως. Υπάρχει το κουμπάκι πανικού, πατάμε το κουμπάκι. Ανοίγει η πόρτα. Λοιπόν, φεύγει ο άνθρωπος, η ομάδα υπόλοιπη συνεχίζει. Λοιπόν, τα πάντα. Θανάση, θέλω να πω πριν, αφού σε ευχαριστήσουμε καταρχήν που μας έβαλε σε αυτό το και θα κλείσουμε το βιντεάκι σου, σε αυτό το κόσμο. Να είσαι καλά. Εννοείται ότι εγώ έχω ζήσει μόνο ένα δωμάτιο, αλλά πρέπει να τα παίξω όλα. Σε περιμένουμε από το θέλεις. Και θέλω και αυτό με τη δράση λίγο. Δηλαδή, πέραν από το μυαλό, έτσι λίγο να. Είσαι και δραστικός, εσύ. Ναι, και διαδραστικός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιο είναι το κατώτατο όριο ηλικίας, επειδή εγώ που το είπα στην ύφη μου, έστειλε τα νηψάκια μας. Και λέει να πάτε βρε εκεί, αφήστε τους καφέδες. Λοιπόν, ποιο είναι το κατώτατο όριο ηλικίας, μας βλέπουν πολλές μαμάδες, να στείλουν τα παιδιά τους λίγο να παίξουν ωραία. Για να μπει κάποιος χωρίς συνοδεία και δαιμόνα, από 14 και πάνω. Ωραία. Αλλά πολλές φορές έχουμε κάνει παιδικά πάρτι και 10 χρονών και 9 χρονών. Απλά είναι και ένας γονέας για να προσέχει τα παιδιά. Ναι, σε ρωτήσω. Εννοείται ότι το δωμάτιο. Θα το ρωτήσω εγώ. Ναι. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να το κλείσει και να κάνει και τα γενέθλια ή το πάρτι γενεθλίων του παιδιού του. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Ναι. Μπορείς, λέει. Αλλά νομίζω μπαίνει κάποιος γονιός να βοηθήσει τα παιδάκια τώρα. Σαφώς. Δεν έχετε σκεφτεί να κάνετε και για λίγο πιο μικρή ηλικία, με λίγο πιο εύκολε έτσι του παιδιού. Έχει, έχει ένα δωμάτιο που είναι λίγο πιο εύκολο. Δραστικό. Όχι, ούτως ή άλλως όταν μπει. Γιατί έχουν έρθει σχολεία και έχουν παίξει σαν εκδρομή. Σε αυτή την περίπτωση που είναι πιο μικρά παιδάκια, το δωμάτιο διαμορφώνεται εντελώς διαφορετικά. Α. Με σκοπό να μπορέσει ένα παιδί 10 χρονών, 8 χρονών. Ακριβώς. Υπάρχει μια διαμόρφωση διαφορετική του δωματίου. Οπότε το... Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα το κοιτάξει, κύριε Χιλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, θα πάμε σε μια δική μας έτσι απόδραση. Πάμε μια απόδραση. Ρεσί, να σου πω κάτι, Ρεσί. Καλέ, πες το, Ρεσί. Πόσο καιρό έχω να σε πάω απόδραση. Αμάν, Ρεσί. Σε πάω μόδα, σε πάω εξωτερικό, σε πάω να σε πάω μια απόδραση σε ελληνικά νησιά. Και σε μαγικά νησιά. Σε μαγικά νησιά. Ναι, τι κάνει εκεί. Ναι. Εκεί που κάνουν τι, ποιες. Εκεί που οι καρδιές. Τι ξέρουν. Να αγαπούν. Ναι, μακριά από πού. Απ' τη Χαβάη. Έχασες. Λοιπόν, πάμε σε ένα βίντεο καταπληκτικό. Αμέσως μετά σε μια απόδραση καταπληκτική, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ ωραία μέρη. Και αφού αποδράσετε, γυρίστε στην πραγματικότητα. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, είναι κοντά.